Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δίπλα μου λοιπόν έχω τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Χρήστο Αρδίζογλου. Κύριε Αρδίζογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσένα και σε όλο τον κόσμο. Και επίσης, κυρίες και κύριοι, κοντά μου είναι ένας αθλητικός παράγοντας, αλλά και γενικός διευθυντής της Διεθνούς Αθλητικής, Δημήτρης Παναγάκος. Κύριε Παναγάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και εγώ που είστε εδώ. Καταρχάς, κύριε Αρδίζογλου, θέλω το πρώτο σχόλιο σας αναφορικά με το πρωτάθλημα, ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα φέτος, ένα ανταγωνιστικό θα έλεγα. Πώς το είδατε εσείς? Από πέρσι είναι, δεν είναι φετινό το πρωτάθλημα το καλό, και πέρσι ήταν ένα πρωτάθλημα πολύ καλό. Είναι 4 ομάδες που μετά από χρόνια πάνε για πρωτάθλημα. Πέρσι το πήρε η ΑΕΚ και φέτος το πήρε ο ΠΑΟΚ. Το λέτε με τη σειρά, δηλαδή άξια το πήρε ο ΠΑΟΚ? Ναι, αφού είναι πρώτος, άξια το πήρε. Ναι. Γιατί πάνε οι εποχές οι παλιές που πέφτανε έξω από την περιοχή και κερδίζανε μπέναλτι και τώρα και τα άλλα και πέρανε πρωταθλήματα. Τώρα υπάρχει το ΒΑΡ και δύσκολο να κάνεις λάθη. Και όποια ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα το παίρνει κανονικά για μένα. Ωραία. Κύριε Παναγάκο, είστε μια πολυεθνική αθλητική εταιρεία η οποία βρίσκεται κοντά στον αθλητισμό. Είναι η γνωστή Admiral για όποιον δεν την γνωρίζει, τη διεθνή αθλητική. Είστε κοντά στον αθλητισμό, σε αθλητές, σε συλλόγους και σε ΠΑΕ μεγάλες. Πρόσφατες έτσι χορηγίες ήταν με την ΠΑΕ Παναθηναϊκό στα 4 τελευταία χρόνια. Και τώρα είστε με τον Άρη, η τελευταία χρονιά χορηγός στον Άρη. Θα ήθελα ένα σχόλιο πρώτα για το πρωτάθλημα που ερώτησα τον κύριο Αρδίζογλου. Αν κατά δική σας άποψη το πήρε η καλύτερη ομάδα. Και βεβαίως να μου πείτε και το δεύτερο σκέλος της ερώτησής μου. Αυτές οι όλες οι συνεργασίες πώς τις είδατε και αν θα συνεχιστούν με την εταιρεία σας? Ναι. Το πρωτάθλημα σίγουρα έχει πολύ ενδιαφέρον. Όταν ένα πρωτάθλημα κρίνεται στην τελευταία αγωνιστική, πάνω απ' όλα σίγουρα ότι έχει ενδιαφέρον. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος. Ειδικά φέτος πολύ περισσότερο. Πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με 4-5 ομάδες που βασικά οι 4 αρκετά δυνατές, πολύ κοντά. Και προφανώς το πήρε ο καλύτερος και την τελευταία αγωνιστική κατάφερε και κέρδισε και πήρε το πρωτάθλημα. Από το θέμα των συνεργασιών, ναι, έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία 4-5 χρόνια στην εταιρεία. Έτσι, έχουμε μπει λίγο πιο δυνατά στο θέμα των χορηγιών και με την Admiral, που είναι ένα αγγλικό brand, αλλά έχουμε αγοράσει το όνομα για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια και την Κύπρο. Και με την ΚΑΠΑ που είμαστε αντιπρόσωποι στην Ελλάδα. Με την Admiral έχουμε το Βόλο στην Αλφα Εθνική και αρκετές ομάδες στη Β' Εθνική, στη Super League 2. Και με την ΚΑΠΑ έχουμε τον Άρη, από φέτος ήταν η πρώτη χρονιά, και έχουμε άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο, δηλαδή μια τριετία χωρικία με τον Άρη. Στο παρελθόν ήταν και 4 χρόνια που είχαμε με τον Παναθηναϊκό. Ήταν λίγο δύσκολα με τον COVID λόγω του ότι δεν υπήρχαν παιχνίδια. Από εκεί και πέρα ήταν μια πολύ καλή σεζόν, ειδικά η τελευταία. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρωτάθλημα που μιλούσαμε νωρίτερα, υπάρχουν οι ομάδες στην κορυφή, για αυτό που μιλήσαμε και είπαμε ότι δικαίως το πήρε ο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και οι ομάδες που υποβιβάστηκαν. Κατά τη δική σας άποψη, ΠΑΣ Γιάννενα και Κηφισιά που υποβιβάστηκαν, δικαίως? Πιστεύω ότι δικαίως ήταν και από το αγωνιστικό πλάνο που είχαν και τα αποτελέσματα που φέρανε. Περισσότερο σίγουρα για την Κηφισιά, το οποίο είναι ένα πολύ δύσκολο, από αυτό που έχω ζήσει και μέσα από το ποδόσφαιρο, είναι αρκετά δύσκολο, γιατί είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει τη μεγαλύτερη υποστήριξη από παδούς. Έπαιζε σε μια έδρα η οποία δεν είναι η φυσική της έδρα, οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο. Για τον ΠΑΣ Γιάννενα, δεν πίστευα ότι θα είναι αυτή η πορεία του, γιατί έχει μια πολύ μεγάλη πόλη πίσω με πολύ κόσμο και πίστευα ότι δεν θα έχει αυτή την κατάληξη. Πιστεύω ότι του χρόνου θα έρθει πιο δυνατός και θα ανέβει πάλι στην ΑΕθνική. Να δούμε λοιπόν και από την πλευρά του Άρη, ο Άκης Μάτζος πώς προετοιμάζεται και πώς θα κατέβει η ομάδα αύριο στις 8.30 στο Πανθεσσαλικό. Επιθυμίζω, χωρίς κόσμο και αυτή τη χρονιά. Και κύριε Παναγάκο, άσχημο ένας τελικός έτσι να μην υπάρχει κόσμος και κλεισμένο των θυρών. Τι γιορτή είναι αυτή, δεν ξέρουμε. Θα το σχολιάσουμε και αυτό μετά. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο στο ρεπορτάζ με η Σοφία Λυσιώβα.
Το πιο σημαντικό παιχνίδι του τα τελευταία χρόνια ετοιμάζεται να δώσει ο Άρης, καθώς αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον τελικό κυπέλλου το Σάββατο, θέλοντας να κατακτήσει το τρόπαιο μετά από 54 χρόνια. Ο Άκης Μάντζιος αντιμετώπισε τα play-off σε μια παρατεταμένη περίοδο προετοιμασίας και δοκιμών για αυτό το παιχνίδι και πλέον έφτασε η στιγμή της αλήθειας. Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν στο στρατόπεδο των Κίτρινων, ενώ οι οπαδοί φρόντισαν στην ανοιχτή προπόνηση της Τετάρτης να θυμίσουν στους παίκτες πόσο σημαντική είναι η κατάκτηση του κυπέλλου. Γιατί ως γνωστόν, ο τελικός στο Πανθεσσαλικό θα διεξαχθεί χωρίς φιλάθλους. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός χάνει 71-61 και ξεκινάει το τέταρτο δεκάλεπτο τώρα. Έχει 10 λεπτά ακόμα να μπορέσει να ανατρέψει, αν μπορέσει, γιατί από την αρχή βρίσκεται πάντα πίσω, η Ρεάλ ισχυρότερη, πιο έτοιμη, θα το δούμε στη συνέχεια. Κύριε Παναγκάκο, είπαμε νωρίτερα για τον τελικό του κυπέλου. Καταρχάς να πούμε ότι και οι δύο φιναλίστοι είναι αυτές που έχετε ντύσει τελευταία. Ο Παναθηναϊκός στα 4 χρόνια, ο Άρης τώρα. Yeah. Είναι άσχημο χωρίς οπαδούς, έτσι, ένας τελικός του κυπέλου Ελλάδας. Είναι πολύ άσχημο. Είναι πολύ άσχημο που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μην μπορεί να γίνει ένα τελικό σκυπέλου ή ένα παιχνίδι με οπαδούς και των δύο ομάδων. Τώρα θα γίνει με καθόλου οπαδούς. Με 300 προσκλήσεις όλες και όλες. Ναι, ναι. Ό,τι χειρότερο και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Την ευθύνη τη φέρει οπωσδήποτε 100% η ΕΠΟ, γιατί είναι αυτή που διοργανώνει το θεσμό αυτόν και θα έπρεπε να έχει φροντίσει από την αρχή να μην συμβεί δεύτερη χρονιά να έχουμε το ίδιο τοπίο. Και θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Παναγκάκο. Έχει γίνει πολύ δώρος, μεγάλος δώρος φέτος αναφορικά με τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Εάν θα γίνει στο Πανθεσσαλικό, αν θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο, η προκήρυξη βέβαια προέβλεπε Πανθεσσαλικό, αν είναι μια ομάδα από Αθήνα, μια από Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν και διεξάγεται εκεί τώρα, παρότι δεν έχει κόσμο. Τάσσεστε υπέρ ή κατά μια μόνιμη έδρα του τελικού, όπως γίνεται στην Αγγλία με το Wembley? Ναι, αυτό θα έλεγα. Ότι και εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο και να είναι ένα γήπεδο μόνιμα, ανεξαρτήτως το που είναι. Είτε είναι Αθήνα είτε Θεσσαλονίκη και να γίνεται εκεί μόνιμα ο τελικός κυπέλλου. Κύριε Αδίζολου, τι λέτε εσείς? Ας το κάνουν μία φορά στο Ολυμπιακό Στάδιο, ας το κάνουν μία εδώ ή μία Θεσσαλονίκη. Ο σκοπός είναι όταν γίνεται σε ένα μεγάλο στάδιο που έχει 70.000 θέσεις, που έχει κόσμο πολύ, που έχει καλύτερη ασφάλεια, παρέχει ασφάλεια μάλλον καλύτερη και γενικότερα να είναι μία έδρα η ίδια παρότι ανεξαρτήτως αν θα είναι μια ομάδα. Νομίζω ότι το ξεκαθάρισε και ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, πήρε θέση αυτό πήρε και είπε. Πήρε θέση ναι. Και είπε ναι, τελείως. Εντάξει, okay, ναι. Μια πιστεύω ότι, μια είναι, πρόταση το έκανε, πιστεύω αυτό, ότι είναι το καλύτερο αυτό. Ναι, αφού υπάρχει το Ολυμπιακό Στάδιο, να γίνει εκεί όπως είναι το Wembley. Ναι, αυτό έγινε στην Ομοσπονδία. Θα κάνει ναι, και στην Ομοσπονδία. Ναι. Ακριβώς. Και είναι η καλύτερη λύση για μένα πιστεύω. Είναι 70.000 κόσμος να πηγαίνει και να ευχαριστεί το ποδόσφαιρο. Κύριε Παναγκάκο, διαχρονικά έχετε παρουσιάσει, θέλω να θα το πω, γιατί διαχρονικά ως εταιρεία έχετε παρουσιάσει ένα κοινωνικό πρόσωπο. Έχετε απευθυνθεί, έχετε κάνει δωρεές, νοσοκομεία με μηχανήματα και πράγματα τα οποία δεν είχαν σε πλήμμυρο παθείς, ανθρώπους οι οποίοι συνανθρωποί μας έχουν ανάγκη και έχετε σταθεί δίπλα τους πολλά χρόνια τα τελευταία και το γνωρίζω, είμαι σε αυτό που γνωρίζω. Αυτή η κοινωνική προσφορά της εταιρείας σας σκέπτεστε να συνεχιστεί? Σίγουρα, σίγουρα γιατί τα καταστήματα που έχουμε είναι σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους νομούς έχουμε από ένα κατάστημα. Είμαστε μια ελληνική εταιρεία με 850 εργαζόμενους. Οπότε σίγουρα είμαστε μέλος της ελληνικής κοινωνίας και μας ενδιαφέρει. Και θέλουμε να βοηθάμε σε ό,τι πρόβλημα μπορεί να έχει και να αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και το κάθε σημείο ξεχωριστά, όπως έγινε φέτος με τις πλημμύρες σε Καρδίτσα και Βόλο. Και έτσι και εμείς από τη μεριά μας ό,τι μπορέσαμε βοηθήσαμε, είτε είναι με ρούχα, είτε ήταν νερό, είτε ό,τι ανάγκες υπήρχαν. Και σίγουρα και σε άλλες στιγμές που έτυχε φέτος και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια και σίγουρα ό,τι προκύψει, που μακάρι να προκύψει καμιά ανάγκη, αλλά ό,τι προκύψει στο μέλλον, θα είμαστε κοντά στην ελληνική κοινωνία σίγουρα, γιατί εκείνη βοηθάει την ανάπτυξή μας, οπότε και εμείς πρέπει να βοηθήσουμε από το,
από το σημείο που είμαστε όσο μπορούμε. Είπαμε νωρίτερα για τη Super League 2 ότι έχει ολοκληρωθεί τυπικά, έχουν δύο παιχνίδια μείνει. Το Σάββατο λοιπόν έχουμε Καλλιθέα Καλαμάτας 4 και 30 για τη Φιέστα, καθώς η Καλλιθέα έχει ανέβει προβιβαστεί στη μεγάλη κατηγορία. Όπως και την Κυριακή έχουμε στις 5.30 το Λεβαδιακός ΑΕΚ Β, επίσης και αυτό Φιέστα, ο Λεβαδιακός βρίσκεται στη μεγάλη κατηγορία. Και για τα λίγα λεπτά που μας απομένουν, εδώ στους σημερινούς μας καλεσμένους, κύριε Παναγάκο, έχετε διατελέσει και πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μαρκό. Αντιμετωπίσατε στις μικρότερες κατηγορίες δυσκολίες, έχετε συναντήσει δυσκολίες εκεί, όπως και πολλές άλλες ομάδες, το πώς μπορούν να διατηρηθούν κτλ. Κτλ. Μια καλή επιλογή, γιατί βλέπουμε πολλές ξεκινούν και στην πορεία τελειώνουν, δεν τελειώνει το πρωτάθλημα. Θα ήταν καλό αυτές οι ομάδες όλες να ενισχύσουν τα τμήματα υποδομής, όλα αυτά για να έχουν φυτώριο και να συντηρούνται έτσι και να μην προβαίνουν σε μεγάλες μεταγραφές. Ποιο είναι το πλάνο αυτό που θα βοηθούσε περισσότερο, λέτε εσείς? Ναι, από αυτό που έζησα και είδα αυτά τα 2-3 χρόνια που ήμουν πρόεδρος στη Μαρκό, η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται εγκαταστάσεις. Χρειάζεται γήπεδο, χρειάζονται βοηθητικά γήπεδα για να έχεις αρκετά παιδιά σε όλες τις ηλικίες και να μπορείς σιγά σιγά να φτιάξεις μετά από 4-5 χρόνια ένα τέτοιο πρόγραμμα που μπορείς να ενισχύσεις την πρώτη σου ομάδα ώστε να έχεις παιδιά δικά σου χωρίς να πρέπει να δίνεις μεγάλο ποσό σε έξοδα για να φέρεις ποδοσφαιριστές με μεταγραφές. Από εκεί και πέρα μπορείς 3-4 ποδοσφαιριστές σε κάποιες θέσεις που είναι σημαντικές, okay, να τους φέρεις και να έχεις δώσει έτσι ένα ποσό. Αλλά μπορείς εύκολα να συντηρηθείς από τις ακαδημίες εφόσον έχεις έναν καλό προγραμματισμό με εγκαταστάσεις που είναι το βασικό που λείπει από την Ελλάδα και με σωστούς ανθρώπους, προπονητές, φυσιοθεραπευτές και όλο το team που πρέπει να πλαισιώσεις για να έχεις μια πολύ καλή ομάδα. Και μισό λεπτάκι ακόμα θέλω μια απάντηση αναφορικά με τη Διεθνής Αθλητική. Στόχος της εταιρείας για τη συνέχεια ποιος είναι? Βασικός στόχος. Στόχος βασικός της εταιρείας είναι να δυναμώσουμε και άλλο το Brand Admiral στην Ελλάδα. Έχουμε βγει και στα Βαλκάνια με δύο καταστήματα στη Βουλγαρία. Θέλουμε να δυναμώσουμε εδώ όλο το σύστημα στην Ελλάδα με ανακαινήσεις καταστημάτων που είναι 125 καταστήματα, είναι αρκετά, οπότε χρειάζεται και μια μεγάλη δαπάνη και χρόνος να μπορέσουμε να το κάνουμε. Και από εκεί και πέρα θα επενδύσουμε αρκετά σε ομάδες και σε αθλητές πέρα του ποδοσφαίρου, όπως και με το πρόγραμμα που έχουμε, το Athletes Are Made, που στηρίζουμε αθλητές διαφορών αγωνισμάτων, όχι πολύ γνωστών, μπορεί να είναι ταϊκβοτό, μπορεί να είναι στίβου, μπορεί να είναι κοπηλασίας, για να έχουμε και μια εξέλιξη, πρώτον να βοηθήσουμε τον αθλητισμό και τα παιδιά που πλέον είναι δικά μας παιδιά, τα βοηθάμε να πάνε στα πρωταθλήματά τους και στους αγώνες που έχουν. Καλή επιτυχία εύχομαι σε ό,τι κάνετε και βεβαίως είναι μια εταιρεία η οποία ενδυναμώνει, συνεχίζει και να πάει ακόμα πιο ψηλά. Κύριε Αρδίζογλου, έχουμε ούτε ένα λεπτάκι. Τελευταίο σχόλιο δικό σας. Εγώ ήξερα τον πατέρα του και ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Και χαίρομαι ο ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας, Παναγιώτης Παναγάκος. Και χαίρομαι που κάνει όλα αυτά τα έργα. Ευχαριστήστε τον κύριο Δημήτρη Παναγάκο που ήταν μαζί μας, τον κύριο Χρήστο Αρδίζογλου, τον Σταύρο Ελληνιάδη που ήταν στην παρέα μας, αλλά και όλους εσάς κυρίες και κύριοι που μείνατε στην παρέα μας και μας παρακολουθήσατε. Να έχετε όλοι σας ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα. Και καλό βράδυ από εμάς τους δύο.